Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ταξίδι της έκδοσης του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας συνεχίζεται σήμερα εδώ στην Τρίπολη. Το μεγάλο ενδιαφέρον που καταγράφηκε σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι ήταν πολύ χρήσιμη και σωστή η ανάγκη αυτής της έκδοσης. Να συμβάλλουμε και εδώ στην Τρίπολη και σε όλη την Αργαδία, ώστε οι υγειονομικοί, εργαζόμενοι και φοιτητές, αλλά και άνθρωποι από άλλους εργασιακούς χώρους που προβληματίζονται για την κατάσταση του συστήματος υγείας και κυρίως στο τι πρέπει να γίνει, να εφοδιαστούν με την έκδοση του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας. Η έκδοση αυτή αποτελεί το κατασταλάγμα της συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης της περίοδου της πανδημίας με απόφαση και βοήθεια από το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος και μάλιστα πριν να εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα. Ένα εγχείρημα δύσκολο, σύνθετο, με πολιτικές ιδεολογικές πλευρές και σε συνδυασμό με τα επιστημονικά ζητήματα που εξ αντικειμένου προκύπτουν. Ο σκοπός της έκδοσης με τη θεματολογία των 10 άρθρων της και το περιεχόμενο τους κυρίως αποσκοπεί να τροφοδοτήσει με κριτήρια τέτοια που να μπορούν να διαβάζονται για εξελίξεις στην υγεία με τη ματιά των σημερινών δυνατοτήτων και αναγκών του λαού. Να μετατοπιστεί η συζήτηση από το τι μπορεί να γίνει στα όρια της αντιλαϊκής πολιτικής όπως προπαγανδίζουν τα κόμματα της αστικής διαχείρισης Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στο τι πρέπει να γίνει με βάση τις λαϊκές ανάγκες και αυτό είναι βέβαιο ότι θα φέρει στην επιφάνεια το ποιοι και πώς θα το πραγματοποιήσουν. Θα φέρει δηλαδή στο προσκήνιο την πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και την αξία της ενίσχυσής του. Πρόκειται για μια έκδοση εξοπλισμού και μάχης. Η υπεύθυνη και αγωνιστική στάση του κόμματος στην περίοδο αυτή αναγνωρίστηκε από ένα τμήμα επιστημόνων, υγειονομικών, άλλων εργαζομένων που δεν ταυτίζεται πολιτικά με το κόμμα. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους επιστήμονες που βοήθησαν με τη γνώμη τους, την εμπειρία τους, τις παρατηρήσεις τους όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και για την όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη συγγραφή της έκδοσης. Χωρίς βεβαίως να διακατεχόμαστε από καμία έπαρση και αυταρέσκεια, κρατάμε ως ένα το κρατούμενο ότι καταφέραμε ως κόμμα να ανταποκριθούμε σε συνθήκες δύσκολες με πολιτική δράση αλλά και στο λαϊκό κίνημα. Να μην περάσουν σε μεγάλο βαθμό οι δηλητηριώδεις θεωρίες που αφοπλίζουν και ενσωματώνουν το εργατικό λαϊκό κίνημα του δίθεν εθνικού προβλήματος της ανάγκης συνένεσης με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Αξιολογήστε το σωσίβιο που πρόσφερε την περίοδο αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το θα λογαριαστούμε μετά που σημαίνει και το λαό τώρα τα κεφάλια μέσα του Υπουργού Κοινής Αποδοχής και της Εθνικής Συνεννόησης που αντανακλούν την κοινή στρατηγική τους. Αυτό που λέει ο λαός, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό το αποκρουστικό του καπιταλισμού. Μάλιστα πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας πήγε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι οι δύο βασικοί πόλοι του πολιτικού συστήματος, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, μπορούν να τα βρουν σε περίπτωση σοβαρού εθνικού προβλήματος. Άλλωστε υπάρχει η ανάλογη προετοιμασία γι' αυτό. Όλο το αντιλαϊκό νομοθετικό έργο της Νέας Δημοκρατίας στην υγεία, όπως και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το ΝΕΟΠΗ, τα φάρμακα κλπ. Αποτελούν συνέχεια των μεταρρυθμίσεων του ΣΥΡΙΖΑ που και αυτός μεταρρύθμισε το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ποια η ουσιαστική διαφορά τους? Καμία. Ο διαγωνισμός γίνεται για το ποια συνταγή για τη διαχείριση των υποθέσεων των επιχειρηματικών ομίλων είναι η πιο αποτελεσματική. Άλλωστε όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν βελτίωσαν έστω την κατάσταση από τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε εξοπλισμό, σε υποδομές στο δημόσιο σύστημα υγείας. Από όπου και να τους πιάσεις, λερώνεσαι. Από τη συμβολή τους στη μετατροπή της χώρας σε μια αμερικανοτολική δολοφονική βάση που εκθέτει το λαό σε άμεσο κίνδυνο από τις αντιπαραθέσεις των υπεριαλιστικών δυνάμεων στην κούρσα των ανταγωνισμών. Από τη συμφωνία τους στην πολεμική εμπλοκή στην Ουκρανία με το μέρος του ενός ληστή και την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι η συμβολή της Ελλάδας πρέπει να έχει την ομπρέλα επίσημων οργανισμών όπως αυτή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη συμφωνία τους στη λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση που ήδη πληρώνει ακριβά ο λαός και την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό έπρεπε να γίνεται σιγά σιγά.
Γι' αυτό λέμε ότι η αναζήτηση από το λαό επίδοξων σωτήρων δεν βγάζει πουθενά. Σωτηρία για το λαό μπορεί να εξασφαλίσει μόνο ο λαός με την οργάνωσή του, την πάλη του και με δυνατό κουκουέ παντού και στις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Για μια ακόμα πιο ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική της οποιασδήποτε αυτοδύναμης ή συνεργατικής αστικής κυβέρνησης, αλλά και να ενισχυθεί η λαϊκή προοπτική. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο κορονοϊός, όπως και κάθε πρόβλημα υγείας, δεν αποτελεί σημείο ενότητας συμφερόντων και των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, αλλά ένα ακόμα πεδίο κοινωνικού διαχωρισμού και αντιπαράθεσης, αφού και σε αυτά τα ζητήματα αντανακλώνται τα εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα ανάμεσα στις λαϊκές δυνάμεις και στους επιχειρηματικούς ομίλους και στα πολιτικά του στηρίγματα. Από τη στιγμή που η υγεία σχετίζεται με τους γενικότερους όρους ζωής του λαού, δηλαδή τη διατροφή, την κατοικία, τον ελεύθερο χρόνο, τις διακοπές, τους όρους δουλειάς, το εισόδημα, δηλαδή όλα αυτά που συνιστούν διασφάλιση της πρωτογενούς πρόληψης, αλλά και το σύστημα υγείας που να αντιστοιχεί στις μεταβαλλόμενες λαϊκές ανάγκες, θα ήταν μεγάλη αυταπάτη και αφέλεια να πιστέψει κάποιος ότι αυτά μπορούν να ικανοποιηθούν στον καπιταλισμό. Αντίθετα, θα βρίσκονται ανάλογα σε σχετική και απόλυτη αναντιστοιχία με τις σημερινές δυνατότητες της παραγωγικότητας που καθορίζουν και τις ανάγκες. Από τη στιγμή που η εργατική δύναμη αποτελεί εμπόρευμα, που οι ανάγκες απλά της αναπαραγωγής και της μερικής αποκατάστασής της συμπιέζονται για να εξασφαλίζεται φθηνότερη εργατική δύναμη, και εννοούμε τη σύγχρονη εργατική δύναμη, η ικανοποίηση των παραπάνω όρων ζωής για το κεφάλαιο αποτελούν εχθρική πράξη. Έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό της καπιταλιστικής παραγωγής, που είναι το κέρδος. Η υγεία λοιπόν δεν είναι μια ουδέτερη έννοια, αλλά ένα πεδίο ταξικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων με το κεφάλαιο. Πάνω σε αυτή την προσέγγιση μπορούν να αναζητηθούν τα αίτια των ανεπαρκειών του συστήματος υγείας, την περίοδο της πανδημίας, αλλά και πριν και μετά από αυτή. Αυτά τα αίτια τροφοδοτούν τα ανεπαρκή όρια ανάπτυξης του συστήματος υγείας με τις ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό και στελέχωση. Αυτά καθορίζουν την πολιτική των ελάχιστων παροχών που όλες οι εκδοχές της διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομίας, σοσιαλδημοκρατική ή φιλελεύθερη, προωθούν με συνέπεια. Η θεματολογία της έκδοσης του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας παρέχει ένα τεράστιο σχετικά πλούτο επιχειρημάτων και παραδειγμάτων από την Ελλάδα και διεθνώς, από την περίοδο της πανδημίας, που επιβεβαιώνουν το θεμελιώδες ζήτημα ότι στον καπιταλισμό η υγεία αντιμετωπίζεται από την πλευρά των συμφερόντων των καπιταλιστών, δηλαδή περιορισμένα, ως υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της ικανότητας για εργασία. Από την άλλη, στον σοσιαλισμό, από την πλευρά της εργατικής τάξης, αντιμετωπίζεται ως πλήρης προαγωγή της σωματικής, πνευματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευημερίας του ανθρώπου, ώστε να τίνει σε κατάσταση πλήρους αρμονίας με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του. Μέσα από τη διαφορετική θεματολογία των άρθρων της έκδοσης, επιβεβαιώνεται αυτό το συμπέρασμα. Θεωρούμε ότι αποτελεί μέγιστη συμβολή προς τις λαϊκές δυνάμεις, προκειμένου οι προβληματισμοί, η υπαρκτή αγανάκτηση, η αναζήτηση λύσεων, η οργάνωση της πάλης να αποκτούν την πηξίδα τους, η οποία σταθερά πρέπει να δείχνει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Να φωτίζουν δηλαδή τι πρέπει να φύγει από τη μέση, προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση με τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα στην επιστήμη, στην τεχνολογία, με την ουσιαστική και πλήρη αξιοποίηση του πολυάριθμου υγειονομικού προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Είναι βέβαιο ότι μέσα από τη θεματολογία των 10 άρθρων θα βρουν απαντήσεις, θα διαπιστώσουν πλευρές που ενδεχομένως να μην έχουν σκεφτεί μέχρι σήμερα, αλλά και ζητήματα που τώρα ανοίγουν, διότι αποτελούν απόρρια των νέων δυνατοτήτων από την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, από τις νέες ανάγκες για την υγεία των ανθρώπων και γενικότερα των όρων ζωής. Φυσικά όλα αυτά δεν γεννήθηκαν αποκλειστικά μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Οι συνθήκες όμως που δημιουργήθηκαν από αυτήν έφερε στην επιφάνεια με μεγαλύτερη οξύτητα όλο το σύστημα των αντιθέσεων και των αντιφάσεων του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής
και ανάπτυξης, με έντονο το αποτύπωμα και στο σύστημα υγείας, στην πρόληψη, την περίθαλψη και την αποκατάσταση. Αν θέλετε, μέσα από τη θεματολογία της έκδοσης αναδεικνύεται με πολλά παραδείγματα και στοιχεία ότι διευρύνεται η απόσταση ανάμεσα στις τεράστιες δυνατότητες που δημιουργεί η παραγωγικότητα, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η ύπαρξη ενός πολυάριθμου υγειονομικού προσωπικού και την αξιοποίηση τους καθολικά από τον πληθυσμό και ιδιαίτερα από τις λαϊκές δυνάμεις. Αυτό το σύστημα λοιπόν αναπαράγεται, αναπαράγοντας και επεκτείνοντας τους όρους εκμετάλλευσης παντού, στην έρευνα, στην παραγωγή, στην υγεία, στις άλλες κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Η έκδοση του τμήματος αναδεικνύει την ανάγκη, το βασικό καθήκον θα έλεγα, να πολλαπλασιαστούν οι λαϊκές δυνάμεις που θα χειραφετούνται από την αδιέξοδη αναζήτηση μιας καλύτερης διαχείρισης αυτού του ζάμπιου συστήματος που σκοτώνει, που θα ισχυροποιούν την ανάγκη ή πάλι να έχει ορίζοντα και προοπτική σε μια ανάπτυξη που θα είναι σε πλήρη αντιστοιχεία με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στο άρθρο με τίτλο «Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον ιό», μία διεθνής ανασκόπηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Επιχειρούμε να απαντήσουμε στο χιλιοδομένο επιχείρημα ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Τους χτυπάει όλους το ίδιο, πλούσιους και φτωχούς. Είναι έτσι. Η επιστημονική έρευνα άλλα δείχνει αφού. Τα επίκεντρα της πανδημίας με ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων σε πολλαπλές έρευνες βρέθηκαν να είναι οι φτωχογειτονιές των μεγάλων αστικών πόλεων του πλανήτη. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις Μητροπόλεις της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, του Σαντιάγο της Χιλής, από το Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, τη Βοβάη της Ινδίας. Δεκάδες οι επιστημονικές εργασίες που αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι πυκνοκατοικημένων συγκροτημάτων και περιοχών υψηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης, οι βιομηχανικές ζώνες, είναι οι περιοχές που η εργατική τάξη, οι μετανάστες, οι βιοπαλαιστές, οι φτωχοί πλήχθηκαν ανισότιμα. Έως το Δεκέμβριο του 2021, ο ρυθμός θανάτου στις πυκνοκατοικημένες φτωχογειτονίες Brooklyn και Queens των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καταγράφηκε διπλάσιος από αυτών των αναπτυγμένων ή αλλιώς πλούσιων συνοικιών, δηλαδή το Staten Island και Manhattan παραδείγματος χάρη, με 232 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού, έναντι 100 ανά 100.000 αντίστοιχα. Το χάσμα ανάμεσα στις διαφορετικές γειτονίες του Λονδίνου καταγράφηκε από την αρχή ως εξής. Εντός του πρώτου έτους της πανδημίας, το 20% των πιο φτωχών συνοικιών παρουσίασε 23% μεγαλύτερο ρυθμό θανάτων από το 20% των πλουσιότερων. Όπως αναφέρει στέλεχος του Πανεπιστημίου Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια, οι μειονότητες αποτελούν τους εργάτες πρώτης γραμμής σε εμπόριο, λαϊκές αγορές, διαμετακομιστικές υπηρεσίες. Αυτοί οι εργάτες, που πλειοψηφούν οι έγχρωμοι πληθυσμοί, δεν έχουν την πολυτέλεια της απομόνωσης στο σπίτι ως μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης και μείωσης διασποράς. Το μέτρο του κατοίκων περιορισμού των θετικών κρουσμάτων αφορούσε βεβαίως φτωχούς και πλούσιους. Το ίδιο είναι όμως για την τετραμελή οικογένεια στο Διάρι με την οικογένεια της δίπα της Μεζονέτας με τον κήπο και χωρίς την ανάγκη του πενιχρού επιδόματος για να τον βγάλει πέρα. Τα αστικά επιτελεία βάπτισαν την πανδημία απρόβλεπτη απειλή. Αλήθεια όμως για ποια απρόβλεπτη απειλή μιλάμε όταν ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μόνο κατά το χρονικό διάστημα 2011-2018 αναφέρει πως ήρθε αντιμέτωπος με σχεδόν 2.500 επιδημίες. Ενώ από το 2009 μέχρι σήμερα μετρούμε 7 περιπτώσεις σοβαρών επιδημιών, ήταν H1N1, Ebola, SARS, MERS, γρήπη των πτηνών, Zika, SARS-CoV-2. Η εμφάνιση μιας πανδημίας στην εποχή μας δεν είναι κεραυνός ενεδρία, όσο και αν παρουσιάζεται έτσι από τις αστικές κυβερνήσεις. Αυτό που δεν τονίζεται σε διάφορες επιστημονικές ή άλλες συζητήσεις με αφορμή την πανδημία είναι οι αιτίες που επιδρούν στη συχνότητα ανάθεσης και εξέλιξης νέων μολυσματικών ιών. Δεν διερευνάται ή αποσιωπάται συνειδητά η σχέση που έχουν με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής στην παραγωγή τροφίμων, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην ιχθυοτροφία, αλλά και στις συνολικότερες περιβαλλοντολογικές αλλαγές
ως αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και λειτουργίας όλων των τομέων οργάνωσης της οικονομίας και συνολικά της κοινωνίας. Φυσικά, η μεγάλη και συγκεντρωμένη παραγωγή αποτελεί το προοδευτικό στοιχείο στην εξέλιξη της κοινωνίας και της οικονομίας, που στον καπιταλισμό συνυπάρχει με το αντιδραστικό και ιστορικά ξεπερασμένο σύστημα της ατομικής μετοχικής ιδιοκτησίας, διότι ο σκοπός του κέρδους εμποδίζει την εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά παλιούς και νέους κινδύνους επιδημιών και πανδημιών, διότι αυτά μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους με κριτήριο τη διασφάλιση της μέγιστης κερδοφορίας των επιχειρηματικών όρων. Όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Οι λεγόμενες έκτακτες υγειονομικές ανάγκες παρουσιάζονται σαν να έρχονται από το πουθενά, σαν να μην είναι προβλέψιμες. Κάθε όμως λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι πάντα θα υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες έκτασης τακτικές και έκτακτες ανάγκες στην υγεία του πληθυσμού. Συνεπώς, πάλι κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας θα πρέπει να διαθέτει σε επάρκεια, να διαθέτει και εφεδρίες σε υποδομές προσωπικό και εξοπλισμό για να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε όλες τις περιπτώσεις που είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν. Στον καπιταλισμό όμως αυτό είναι ανεπίτρεπτο κόστος. Θυμηθείτε ότι οι αναδιαρθρώσεις στην υγεία από όλες τις κυβερνήσεις έγιναν με ένα σοβαρό κριτήριο, δηλαδή το βαθμό πληρότητας των κρεβατιών, λες και είναι ξενοδοχειακές μονάδες. Και όταν έφτασε η στιγμή των μεγάλων αναγκών λόγω πανδημίας, έκλειναν ολόκληρα τμήματα νοσοκομείων, απέκλειαν ασθενείς με άλλες νόσους για να κοτσοβολέψουν την κατάσταση. Θυμηθείτε και το άλλο. Πήραν το μέτρο της κατοίκων νοσηλείας των θετικών κρουσμάτων και προτροπή για επαφή με τον γιατρό τους. Ποιο γιατρό τους όμως? Ποιο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας το οποίο θα έπρεπε να είναι αναπτυγμένο και στελεχωμένο με καταγραφή του πληθυσμού κατά ηλικία, φύλο, πάθηση κλπ. Προκειμένου και να πετύχεις την προστασία από τις μετακινήσεις, αλλά και να μην οδηγείται στη μέθοδο της αυτοδιάγνωσης, αλλά και στον αποκλεισμό της παρακολούθησης των χρόνια πασχόντων. Αλήθεια ρωτάμε πώς οι άνθρωποι θα είχαν σωθεί, είτε αυτοί που νόσησαν από τον κορονοϊό, είτε αυτοί που χάθηκαν λόγω επιπλοκών και επιδείνωσης από άλλες νόσεις, εάν υπήρχε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα είχε όλες τις προϋποθέσεις συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης για την έγκαιρη πρόληψη και θεραπεία. Πάρτε για παράδειγμα εδώ στην περιοχή, με πολλά χωριά, αρκετά από αυτά ορεινά, με αρκετούς από τους κατοίκους τους ηλικιωμένους, με δυσκολία μετακίνησης και κατά βάση ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας. Η καταγραφή τους δεν θα διευκόλυνε ανάλογα με όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται, επιδημία, απειλή από φωτιές, σεισμούς κλπ, να γίνεται στοχευμένη κρατική παρέμβαση από την αντίστοιχη αναπτυγμένη κρατική υπηρεσία για τον εμβολιασμό, τη μετακίνηση, τη συστηματική ιατρική παρακολούθηση. Εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε την αξιοποίηση που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα και το πολυπληθές ειδικευμένο προσωπικό, και όχι όλα αυτά να φιλτράρονται στο κατά πόσο επιβαρύνουν το καπιταλιστικό κέρδος. Προκειμένου δε να συσκοτιστεί αυτό το ζήτημα, να το πασπαλίσουν με τη θεωρία της ατομικής ευθύνης. Δεν είναι τελείως αντιφατικό το γεγονός ότι ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της πανδημίας το μεγαλύτερο μέρος, παραδείγματος χάρη των αυτοαπασχολούμενων γιατρών, αφοπλίστηκε στο όνομα του υπαρκτού κινδύνου της διασποράς του ιού. Δηλαδή, αντί να είναι ενταγμένο ως ένα κατεξοχήν σχετικό τμήμα εργαζόμενων επιστημόνων στην πρώτη γραμμή της μάχης, ουσιαστικά να είναι παροπλισμένο. Εδώ αξίζει να σκεφτούμε τουλάχιστον επιπλέον ορισμένες πλευρές. Η ίδια η εξέλιξη της επιστήμης, της γνώσης, προκάλεσε και τον καταμερισμό της επιστημονικής εργασίας με τις ειδικότητες και τις εξειδικεύσεις. Αυτό εξ αντικειμένου απαιτεί τη βαθύτερη και πιο συστηματική συλλογική διεπιστημονική αντιμετώπιση ασθενών και ασθενειών. Η αυταπασχόληση όμως είναι μορφή εργασίας που έρχεται σε αντίθεση με την παραπάνω ανάγκη. Περιορίζει το εύρος εφαρμογής των γνώσεων, των επιστημόνων, αλλά και τη διάχυση της πείρας που αποκτά από τη δουλειά του. Ουσιαστικά δηλαδή, μέσα από αυτό το παράδειγμα, έρχεται στην επιφάνεια η ανάγκη του οργανωμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να φύγουν από τη μέση όλα αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία που εμποδίζουν να αντιστοιχηθεί η δουλειά των επιστημόνων με τους σύγχρονους όρους που απαιτούν οι εξελίξεις και ανάγκες του λαού. Μας λένε ότι παντού, στην Ευρώπη και παγκόσμια, σε γενικές γραμμές τα κράτη πήραν τα αντίστοιχα μέτρα, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την ορθότητα της πολιτικής τους. Και περίπου να φαίνεται ότι αυτά που λέει το ΚΚΕ είναι σαν τη μύγα με στο γάλα. Είναι αλήθεια ότι οι λαϊκές ανάγκες πράγματι αποτελούν ανεπιθύμητη μύγα μέσα στο ξυνισμένο γάλα των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι επίσης αλήθεια ότι εμείς δεν κατηγορήσαμε την κυβέρνηση ότι έκανε κάτι διαφορετικό από τις άλλες αστικές κυβερνήσεις. Στην ίδια τη λαϊκή γραμμή ήταν, διότι δεν υπάρχει αντιλαϊκός και φιλολαϊκός καπιταλισμός. Ας δούμε ορισμένες πλευρές που αναφέρονται στην έκδοση. Το Μπέργαμο θα μείνει στην ιστορία για το ξεκλήρισμά της κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, μετρώντας πάνω από 16.000 θανάτους σε ένα μήνα. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Εκεί οι αυτοκινητοβιομήχανοι αρνούνταν έστω και το παραμικρό μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, πόσο μάλλον το κλείσιμό της για τις πρώτες μέρες. Στην περιοχή της Λομβαρδίας, με πληθυσμό όσο η Ελλάδα, περίπου 10 εκατομμύρια, ο ετήσιος μισθός των ειδικευόμενων ασκούμενων ιατρών γενικής ιατρικής ήταν υποδιπλάσιος άλλων ειδικοτήτων. Παραδείγματος χάρη καρδιολογίας, με αποτέλεσμα μόνο 90 άτομα να ακολουθήσουν αυτή την ειδικότητα. Ακόμα και όταν πέθαναν 1.000 άνθρωποι την ημέρα, δεν υπήρχαν γιατροί πρώτης γραμμής ειδικοτήτων να καλεστούν ούτε καν να επιταχθούν. Ενώ το Μιλάνο, κατά την έναρξη του πρώτου κύματος, είχε μόλις 5 ιατρούς δημόσιας υγείας και υγιεινής. Αντίστοιχα στη χώρα μας, η πανδημία βρήκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τραγικές ελλείψεις, σοβαρά υποστελεχωμένο, με πάνω από 30.000 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού και 6.000 περίπου κενές οργανικές θέσεις γιατρών. Με σταδιακά και χρόνο με το χρόνο υποχρηματοδοτούμενο, με 8 κλειστά νοσοκομεία την τελευταία δεκαετία και με σχεδόν παντελή απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αφού εκατοντάδες πρωτοβάθμιες δομές έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν και υπάρχει μείωση σχεδόν του 50% του προσωπικού της από το 2009. Παρεπιπτόντως, στη χώρα μας, οι γιατροί δημόσιας υγείας και υγιεινής είναι 9. Θα έχουμε διαπιστώσει ότι η κοινή αγαπημένη στόχη των αστικών κομμάτων είναι η αντιμετώπιση της πατάλης και του λεγόμενου ανορθολογισμού στην ανάπτυξη των μονάδων υγείας. Υπάρχει σπατάλη και ανορθολογισμός? Σαφώς και υπάρχει. Διότι σήμερα ένα υψηλά εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό υποαξιοποιείται και οι δυνατότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών τους φιλτράρονται με κριτήριο το κόστος-όφελος και γι' αυτό τμήματα του λαού είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν υποτυπώδες υπηρεσίες μακριά από τις ανάγκες τους, ενώ υπάρχει άλλη δυνατότητα. Το ΚΚΕ απαντάει με την επιστημονική σχεδιασμένη ανάπτυξη του κρατικού συστήματος υγείας, όπου η εκπαίδευση του αναγκαίου αριθμού υγειονομικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, η κατανομή του σε όλες τις μονάδες υγείας θα εξασφαλίζουν την αξιοποίηση όλων. Δεν είναι ο ορισμός του ανορθολογισμού και της άνθρακης ανάπτυξης ένα σύστημα υγείας που δεν είναι σύστημα, αλλά ένα συνοθήλευμα σημείων παροχής εργασιών υγείας από τον ιδιωτικό, δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που δεν ενισχύει, αλλά αντίθετα κάνει φύλο φτερό τον επιτελικό και ενίο χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Αυτό φάνηκε την περίοδο της πανδημίας με τις δημόσιες μονάδες που δεν έφταναν, τις μονάδες του ιδιωτικού τομέα που δεν συνέβαλαν, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τους αυτοαπασχολούμενους που δεν εντάσσονταν σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο. Ανορθολογισμός και άναρχη ανάπτυξη εκφράστηκαν με την πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, όπου μια κάνουν διάγνωση για πληθωρισμό γιατρών και την άλλη για την έλλειψή τους. Τώρα τελευταία μάλιστα ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αναισθησιολόγων για τη λειτουργία των χειρουργείων. Όμως αυτά δεν είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης στον καπιταλισμό με κριτήριο το κέρδος και το λιγότερο δυνατό κόστος των λαϊκών αναγκών για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τι είναι τελικά ορθολογικό και παραγωγικό? Η κρατική πολιτική
που μετράει τα νοσηλευτικά κρεβάτια και τα κρεβάτια ΜΕΘ σαν κλίνες ξενοδοχειακής μονάδας με το κριτήριο του ποσοστού πληρότητας, ή αυτό που λέει η κοινή λογική ότι στους συγκεκριμένους τομείς πάντα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη εφεδρείας σε υποδομές και προσωπικό, αφού είναι γνωστό και αναμενόμενο να βρεθεί σε έκτακτες συνθήκες και ανάγκες μαζικού χαρακτήρα. Θέτουμε αυτά τα ζητήματα διότι η ίδια η πανδημία τα ανέδειξε. Πρέπει κατά τη γνώμη μας οι υγειονομικοί, πριν απ' όλα αλλά και συνολικά ο λαός που τον αφορά η υγεία και η ζωή του, με αφορμή την έκδοση αυτή να προχωρήσουν παραπέρα στον προβληματισμό τους, στη στάση τους συνολικά και στην καθημερινή τους δράση. Αυτά και αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις ευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες αναδεικνύονται στο άρθρο με τίτλο «Πώς βρήκε η πανδημία τα συστήματα δημόσιας περίθαλψης, οι αντιλαϊκές επιπτώσεις της εμπορευματοποίησης και της επιχειρηματικότητας μέσα από την ευρωπαϊκή εμπειρία». Σύντροφοι και φίλοι, η πανδημία φανέρωσε στην Ελλάδα και τον καπιταλιστικό κόσμο, ακόμα και στις μεγάλες καπιταλιστικές οικονομίες, πρότυπο, τη χρεοκοπία των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας. Αυτός είναι ο λόγος που έγιναν φιλοφτερό και άφησαν απροστάτευτο τον κάθε λαό. Αυτός είναι και ο λόγος που χιλιάδες ασθενείς αποκλείστηκαν, άλλοι από τις αναγκαίες εξετάσεις, άλλοι από θεραπείες και χειρουργία, για να αντέξει την πίεση των ασθενών από την πανδημία. Στο άρθρο της έκδοσης με τίτλο «Η πανδημία ως ευκαιρία, ενίσχυση του ιδιωτικού και επιτάχυνση της παραπέρα εμπορευματοποίησης του κρατικού συστήματος υγείας στην Ελλάδα», αναφέρονται αποκαλυπτικά τέτοια παραδείγματα που δείχνουν ότι ο ιδιωτικός τομέας υγείας κάθε άλλο παρά διάφορος έμεινε στην πανδημία. Όχι από την πλευρά της συμβολής στην αντιμετώπιση της, αλλά ως αξιοποίηση της ευκαιρίας για δουλειές, με αυτούς που αποκλείονταν από τις δημόσιες μονάδες. Ταυτόχρονα απέκλειε τους COVID-19 ασθενείς, διότι αυτοί ήταν υψηλού κόστους και με περιορισμένα σχετικά περιθώρια κέρδους. Ένα μόνο παράδειγμα που υπάρχει στο αντίστοιχο άρθρο της έκδοσης αναφέρει ότι το 95% των κλινών του ιδιωτικού τομέα έμεινε COVID-free, ενώ για κάθε περιστατικό COVID η κυβέρνηση διπλασίασε τα νοσήλια με τα οποία χρηματοδοτούσε το κράτος, δηλαδή από 800 ευρώ σε 1.600 ευρώ. Μπροστά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, καμιά αστική κυβέρνηση δεν έθιξε το άγιο δισκοπότηρο τα κέρδη των καπιταλιστών επιχειρηματιών στην υγεία. Το λαϊκό αίτημα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας για να ανακουφιστεί η πίεση στα δημόσια νοσοκομεία όχι απλά δεν έγινε πράξη, αλλά αντίθετα η κυβέρνηση κράτησε τον ιδιωτικό τομέα COVID-free από την οσιρότητα και περίθαλψη, ενώ τον τροφοδότησε με σχεδόν όλη την COVID-διαγνωστική. Η πανδημία αξιοποιήθηκε για να ενταθεί και η καταστολή απέναντι στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Άλλωστε, η νομοθέτηση των αντεργατικών μέτρων και η επιβολή τους από την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς πάνε χέρι-χέρι με την ένταση του αυταρχισμού για την καταστολή των αντιδράσεων συνδικάτων και εργαζομένων που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Άλλωστε, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας είναι προκλητική και εξόφθαλμη η προσπάθειά της να ταυτίσει όποιον αντιστέκεται με ομάδες που καμία σχέση δεν έχουν με το λαϊκό κίνημα, πόσο μάλλον με ακροδεξιές φασιστικές ομάδες που ίδια θρέφει και την ίδια βολεύουν. Με αφορμή το θέμα του εμβολιασμού, είναι σαφές ότι η κάθε αστική κυβέρνηση προσπάθησε να ταυτίσει τις επιφυλάξεις και το φόβο ενός τμήματος του πληθυσμού με ακροδεξιές συνωμοσιολογικές απόψεις που δεν είναι καθόλου αυτόνομες. Αυτές και άλλες πλευρές παρουσιάζονται στα άρθρα με τίτλο «Πανδημία και ενδοεμπεριαλιστικές αντιθέσεις, το παράδειγμα της κούρσας των ανταγωνισμών και της διπλωματίας των εμβολίων» και στο άρθρο με τίτλο «Αντιεμβολιαστικές ομάδες, η άλλη όψη της αστικής πολιτικής και του επιστημονικού ανορθολογισμού», στα οποία αναλύεται διεξοδικά πως το εμβόλιο αξιοποιήθηκε ως υποκατάστατο των ανεπαρκέστατων συνολικών προληπτικών μέτρων και ως ευκαιρία για την ανώδυνη για το σύστημα διαίρεση των εργαζομένων. Πώς αξιοποιήθηκαν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί για να χτυπηθεί η μόνιμη σταθερή δουλειά, αλλά και για απολύσεις. Ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιαννίνων απολύουν όλους τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου που δεν έχουν εμβολιαστεί. Πώς προσπάθησε η κυβέρνηση να ενοχοποιήσει όσους δεν παίρνουν απάντηση από τους κρατικούς φορείς σε επαρκτά ερωτήματα που αισθάνονται ότι αν πάθουν κάτι δεν θα ξέρουν πού να απευθυνθούν. Πώς επέδρασαν οι ενδοεμπεριαλιστικές αντιθέσεις, είτε αυτές αφορούσαν την έλλειψη εμβολίου σε ολόκληρες υπήρους,
είτε εμπορικό πόλεμο καπιταλιστικών κρατών και εταιριών, είτε ως μέσο διείσδυσης στο πλαίσιο των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Θυμηθείτε την πρώτη φάση της πανδημίας, της μαφιόζικου τύπου επεμβάσεις για την αλλαγή προορισμού του υγειονομικού υλικού. Αυτό δεν είναι ξένο σώμα που αμαυρώνει τον καπιταλισμό, όπως θέλησαν οι πολιτικοί υποστηριχτές του να το παρουσιάσουν, αλλά είναι μέρος του, γεννιέται από αυτό. Στη χώρα μας, στις λαϊκές γειτονιές, οι κάτοικοι χαμηλού οικονομικού επίπεδου και μόρφωσης έχουν από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού και είναι ισχυρότερη η παρέμβαση των αντιεμβολιαστικών ομάδων. Ακριβώς για αυτό το λόγο οι αντιεμβολιαστικές κινήσεις, αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να δημιουργηθούν, αφού αποτελούν ένα από τα καλύτερα αναγόματα στη ριζοσπαστικοποίηση της σκέψης, πραγματική τροχοπέδη για την ταξική ερμηνεία των επιπτώσεων της πανδημίας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαστε επισημένοι ότι η ανθρωπότητα θα μετρούσε λιγότερα θύματα, περισσότερες ανθρώπινες ζωές θα είχαν σωθεί, αν δεν υπήρχαν ο παράγοντας κέρδος, ο οικονομικός και γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών και των επιχειρηματικών ομίλων, αν η υγεία δεν πουλιόταν και δεν αγοράζονταν. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, αφού η πολιτική και τα μέτρα που διαμόρφωσαν αυτό το άθλιο και επικίνδυνο σύστημα υγείας για το λαό παρουσιάζονται ως λύση. Δεν είναι τυχαίο ότι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση γίνεται από τη σκοπιά της πιο αποτελεσματικής υλοποίησης αυτής της πολιτικής και των μέτρων. Το νέο ΕΣΥ που σχεδιάζει και προωθεί η κυβέρνηση και την ουσία του δεν αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει νέο κύκλο καταργήσεων και συγχωνεύσεων, νοσοκομείων και κλινικών, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΣΔΙ δηλαδή, για να κερδοφορεί περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας. Ήδη έχουμε το πρώτο κρούσμα με τη σύμπραξη της τρίτης πανεπιστημιακής παιδιατρικής κλινικής που εδρεύει στο Αττικό με διευθύντρια την κυρία Παπαπαγγέλου, μέλος της Επιτροπής Ειδικών του Υπουργείου, με την επιχείρηση του ΙΑΣΟ. Μάλλον θα δούμε το ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει για το θέμα στα κάγκελα τις επόμενες μέρες, προβάλλοντας το δίλημα ενίσχυση του δημόσιου τομέα ή αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά όμως αναφέρεστε στην ενίσχυση του εμπορευματοποιημένου και με εμβάθυνση των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών του δημόσιου τομέα της υγείας που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε με συνέπεια τα χρόνια της διακυβέρνησής του. Ουσιαστικά επιχειρεί να στηγήσει το λαό και τις ανάγκες του στο πλαστό δίλημα. Θέλεις να πληρώνεις άμεσα στον ιδιωτικό τομέα ή έμεσα για τις ανάγκες του στο δημόσιο. Δίλημα που εν πωλής είναι χρεοκοπημένο όταν σχεδόν εξ ολοκλήρου η ανάγκες σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες κλπ, οι ασθενείς ως δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν έχουν αποκλειστικά τον ιδιωτικό τομέα που επανειλημμένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι είναι χρειαζόμενος. Το σχέδιο προβλέπει λειτουργία του ΕΟΠΗ ως ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για ακόμη μεγαλύτερη αφέμαξη των ασφαλισμένων, ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων με νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, ακόμα μεγαλύτερη αφέμαξη των ασθενών, μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των μονάδων υγείας. Ένα μικρό δείγμα του είδαμε με το πρόσφατο νομοσχέδιο νόμος πλέον που αφορούσε τον ΕΟΠΗ, την πρωτοβάθμια φροντίδα και τα αποδειγματινά επιπληρωμή χειρουργία και την είσοδο ιδιωτών στις δημόσιες μονάδες υγείας. Ζητήματα που το κόμμα συστηματικά είχε αναδείξει μέσα από τις σελίδες του ριζοσπάστη. Το ΚΚΕ συνέβαλε στον αγώνα για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται μαζί με τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ενάντια στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ που μας μπλέκει σε νέες περιπέτειες, ενάντια στην ακρίβεια, την καθήλωση των μισθών, τα ωράρια λάστιχο, τη μερική απασχόληση, τις απολύσεις και το ξεσπίτωμα εργαζομένων, τις αυξήσεις σε ρεύμα, πετρέλαιο, καύσιμα, το ξεκλείρισμα των βιοπαλλιστών αγροτών, πρέπει να ενταθεί και να μεσκοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Τέτοιες σωτηρίες δοκιμάστηκαν και κάθε φορά ο λαός μέτρησε επιπλέον απώλειες. Η επιλογή του μικρότερου κακού πάντα οδήγησε στο μεγαλύτερο κακό. Το κόμμα μας διεκδικεί και παίρνει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στη λαϊκή συσπήρωση, οργάνωση και δράση, γιατί ο ίδιος ο λαός πρέπει να πρωταγωνιστήσει
και να διαμορφώσει τις εξελίξεις. Μέσα στην καθημερινή πάλι, για να προσληφθεί προσωπικό, να διευρυνθούν οι δωρεάν παροχές στο λαό, να αυξηθεί χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ΚΚΕ χαράζει ένα δρόμο ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει τη λαϊκή υγεία ως καθολικό και δωρεάν δικαίωμα εξασφαλισμένο από μια εργατική λαϊκή διακυβέρνηση και το κράτος της. Στην αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ για ένα σύστημα χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, ο λαός θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις τακτικές και τις έκτακτες ανάγκες του με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Και οι υγειονομικοί θα είναι απελευθερωμένοι από τις σημερινές περιοριστικές δεσμεύσεις της αντιλαϊκής πολιτικής. Σε αυτή την κατεύθυνση η συγκεκριμένη έκδοση βοηθάει και αξίζει να διαβαστεί από τους υγειονομικούς, τους επιστήμονες και τον κάθε λαϊκό άνθρωπο που προβληματίζεται, που ψάχνει και ψάχνεται. Στην τελευταία ανάλυση, η επιστήμη μπορεί να νικήσει τον αναρθολογισμό, τον σκοταδισμό που μας κατακλείζουν και τη μήτρα τους, την καπιταλιστική εκμετάλλευση και βαρβαρότητα. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη με υγεία.